Εσείς ουσιαστικά την καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καταγγέλουμε και το αίτημά μας είναι αποδέσμευση εδώ και τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πώς πάτε χώρα... εκεί, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Θα συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές. Δεν είναι αντιφατικό καθόλου. Στις ευρωεκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι ότου αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ελπίζουμε να έρθουν έτσι εξελίξεις στους λαούς της Ευρώπης και στο δικό μας λαό που να γίνει σύντομα. Εγώ αντιλαμβάνομαι βεβαίως αυτή σας την θεώρηση, γιατί έτσι προτάσετε από την ιδεολογία σας και την πολιτική σας. Κοιτάξτε, Έχετε σκεφτεί όμως, ένα λεπτό, για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει παραλλήλως να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ένα καθεστώς το οποίο εσείς προτείνετε. Γιατί αν φύγουμε όπως είμαστε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε χάπι δεν βρίσκουμε στα φαρμακεία. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή το δικό σας κόμμα να κυβερνάει τη χώρα για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς πώς θα γίνει. Σαφώς, όχι να μας διώξουν, όχι να γίνει. Καταλάβατε τον τρόπο να γίνει με τη θέληση του ελληνικού λαού, αποδέσμευση με ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν κρίνεται δυστυχώς κατά τη γνώμη μου αυτό τον Ιούνιο που μας έρχεται, θα καλέσουμε όσους μας ακούνε, θα καλέσουμε τους εργαζόμενους, θα καλέσουμε την νεολαία, θα καλέσουμε όποιον ψηφίζει σε όποια χώρα της Ευρώπης ή σε όλο τον κόσμο να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ακριβώς γιατί πρέπει να αποφασίσει ο καθένας. Ή θα δώσει συγκατάθεση στα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα. Ή θα στείλει μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής. Με τους λαούς της Ευρώπης δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτό που καταγγέλουμε, αυτό στο οποίο εναντιονόμαστε, είναι οι πολιτικές που αποφασίζουν, οι κατευθύνσεις που αποφασίζουν, που υλοποιούνται μέχρι κεραίας. Τα στοιχεία λένε ότι στην Ελλάδα περίπου το 90% όσων αποφασίζεται στο Κοινοβούλιο είναι κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Παντού, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Σε όλη την Ευρώπη. Οπότε δεν είναι και τόσο ξεχωριστό το τι γίνεται. Στις θα πρέπει να μας απασχολεί το τι κατευθύνσεις έρχονται από εκεί. Στις περισσότερες, μάλιστα, περιπτώσεις, ναι, δεν αποφασίζει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζουν πολυεθνικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, να μην τα ξεχνάμε. Κύριε Γαβρίλο, και να τονίσουμε έτσι, εδώ. Να γιατί έχει σημασία να είναι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Γιατί παίρνοντας αυτό που είπατε, να το συνεχίσω, ναι, ότι στην ψηφοφορία, που έγινε για τον ρόλο των λόμπι, των πολυεθνικών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μάλιστα, οι δύο ευρωβουλευτές που καταψήφισαν ήταν οι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακριβώς. Αρκεί αυτό. Όχι, βέβαια. Δεν είμαστε καλά. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αλλά η σημασία του να συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόλο που εσείς το αίτημά του είναι ξέρετε, και η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτική. Έχετε πει ότι θέλει το κόμμα σας, επιδιώκει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα και από το ΝΑΤΟ, αν δεν απατώ. Κομμουνισμό να κάνει θέλει. Όλο το πακέτο. Σας παρακαλώ. Σοσιαλισμό, αλλά μην την κάνουμε τώρα. Τη συζήτηση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν μου επιτρέπετε. Ο σοσιαλισμός είναι ένα στάδιο μετά τον κομμουνισμό. Πριν καλέ. Όχι πριν. Λοιπόν, δεν τα μπερδεύω καθόλου. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, σε αυτόν τον τρικυμισμένο κόσμο που ζούμε, ειδικά στη γειτονιά μας, φαντάζεστε, πες πως ο ελληνικός λαός αποφασίζει, είναι το κουκουέ και αποφασίζει να βγει. Αύριο το πρωί, φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει με το γείτονά μας, ο οποίος είναι ένας μόνιμος μπελάς, και με τους Αμερικανούς να είναι στο πλάι του. Τι θα γίνει αυτή η χώρα, να σας δική πω... μας. Αύριο το πρωί φαντάζομαι τι θα γίνει όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάλι, χθες και σήμερα, συζητούσαμε τη συνεκμετάλλευση, τα σενάρια συνδιαχείρισης του Αιγαίου, γιατί πάλι συζητάμε το πώς θα στείλουμε αμυντικά συστήματα, τα S-300, στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η συζήτηση των ημερών. Όχι αυτό. Όντας, το έχουμε κόψει τελείως. Δεν έχουμε κόψει τίποτα, δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το διέψευσε. Είπε ότι δεν θα κάνει εκτόσεις στην άμυνα της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία, μη διακόπτεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν διαψεύστηκε ποτέ. Είναι συζήτηση ακόμα. Οπότε οι κίνδυνοι για το λαό και για τη χώρα είναι υπαρκτοί και κλιμακώνονται και είναι
χτυπάει καμπανάκι τώρα, αυτή τη στιγμή, όσο είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί το δόγμα ανάμεσα για τα ελληνοτουρκικά είναι βρείτε τα μεταξύ σας. Θα τραβήξουμε το αυτί στον ένα και στον άλλον, αλλά βρείτε τα μεταξύ σας. Δεν θα ρισκάρει να χάσει ένα τέτοιο σύμμαχο όπως είναι η Τουρκία το ΝΑΤΟ, και βλέπουμε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, βγάζοντας ουσιαστικά πολεμικές ιαχές και διεκδικώντας τον πρώτο λόγο σε επικίνδυνες πολεμικές συγκρούσεις, να θυμίσω χαρακτηριστικά ότι η επιχείρηση Ασπίδες γίνεται από τη Λάρισα. Είναι σωστό ή όχι? Είναι αυτό ένα γεγονός που καθιστά τη χώρα στόχο αντιπίνων ή όχι? Ποιος βάζει τη χώρα πιο βαθιά και το λαό της χώρας, γιατί μη μου πείτε ότι απέναντι από τους Χούθη είναι για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και όχι τα τάνκερ κάποιων εφοπλιστών που περνάνε και θέλουν να το κάνουν με περισσότερη ασφάλεια. Αντίστοιχα τα πακέτα για την Ουκρανία, να θυμίσω ότι το κόστος της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα είναι 500.000 τη μέρα. Ευρώ. Δεν είναι αμεληταία αυτά τα πράγματα. Πόσο θα στήχιζε άμα δεν περνούσαν τα φορτία. Καλά, εντάξει. Και μετά θα λέγατε για την ακρίβεια. Υποθέσεις. Και πολύ καλές υποθέσεις. Πραγματικό. Καλά, άμα κλείσει και δεν περνάνε τα πλοία από εκεί, μετά όλο αυτό θα πέσει πάνω μας. Πολύ καλά κάνουμε ήδη και κάνουν τον κύκλο. Και πολύ καλά κάνουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά πλοία που περνάνε από εκεί. Τους Έλληνες εφοπλιστές. Οι Έλληνες εφοπλιστές. Ας κόψουν το λαιμό είναι ένα κομμάτι και του ΑΕΠ της χώρας. Μεγάλο κομμάτι. Εκτός άμα εσείς θέλετε να τους εξαφανίσουμε. Μεγάλο κομμάτι. Ή μάλλον κάποιος άλλος σε αυτό το τραπέζι να πει θέλω να τους εξαφανίσουμε τους εφοπλιστές. Κύριε Πλεύρη, θα γίνουν όλα με τη σειρά τους. Μην βιάζεστε. Ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τους κινδύνους που μας βάζετε. Είστε δίπλα στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Που ισοπεδώνει τη Γάζα, και επειδή ήσασταν και υπουργός Υγείας μέχρι πρόσφατα, ο διάδοχός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας την ίδια στιγμή που δεν έχει μείνει πέτρα από νοσοκομείο στη Γάζα, που βρίσκουν ομαδικούς στάφους στα νοσοκομεία που ισοπαίδωσε το κράτος με τον οποίο είστε αγκαλιά. Τις σύραγγες που αυτό χρησιμοποιούνταν. Είναι. Καλά, πείτε πάλι το παραμύθι, δεν πείθηκαν έναν πια, τελείωσε στις 9 εσείς Οκτωβρίου. Εμεί με τη Χαμάς, εμείς με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει ιδεολογικές σχέσεις με τη Χαμάς, έχει με τους λαούς του κόσμου. Στάσεις όμως στην πραγματικότητα στηρίζει. Έχετε πάρει θέση και έχετε ταυτιστεί με αυτούς που είναι απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Ούτε τα προσχήματα. Είστε με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που παράνομα κατέχει τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ισραήλ αμήνεται απέναντι. Όχι. Τρομοκρατική επίθεση. Είμαστε περήφανοι που καταδικάζετε την επίθεση τη Χαμάς. Κύριε Πλεύρη, σε παρακαλώ. Την καταδικάζετε τη Χαμάς. Εσείς καταδικάζετε τη σφαγή του Ισραήλ. Γιατί δυσκολεύεστε. Καταδικάζετε τη σφαγή του Ισραήλ. Δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη Χαμάς. Απέναντι στη Χαμάς. Έχει δικαίωμα στο κράτος. Εσείς καταδικάζετε τρομοκρατικά. Εσείς θέλετε να έχει κράτος ο Παλαιστινιακός λαός. Ο Παλαιστινιακός λαός θέλετε να έχει κράτος. Πάντοτε στα πλαίσια των ψηφισμάτων που έχει πει ο Ιωάννης. Δεν τηρούνται τα ψηφίσματα αυτά και το ξέρετε. Αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση. Εγώ όμως σας λέω άλλο. Είναι Παλαιστινιακό κράτος. Τον Οκτώβριο. Θέλετε να μιλάτε μόνο σας. Θέλετε να μιλάμε παράλληλα. Τον Οκτώβριο που έγινε η επίθεση της Χαμάς την καταδικάζετε. Καταδικάζετε την 75χρονη η κατοχή του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Να ασχοληθούμε με τα συμφέροντα της χώρας που πρέπει να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην δυσκολία του ευρύτερη περιοχή. Καταδικάζει τη Χαμάς και την επίθεση. Να δούμε τα συμφέροντα της χώρας. Δεν το μιλήσετε για την εξωτερική πολιτική. Δεν το κάνει μόνο το Κουκουέ. Εσάς αυτό δεν σας ενοχλεί. Δεν σας ενοχλεί που το Κουκουέ αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση δεν καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς. Αλλά εσείς δεν το βλέπετε αυτό. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Ότι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ δυσκολεύεται είναι να πει ναι, κράτος, δολοφόνος, οτιδήποτε. Αλλά καταδικάζουμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Κύριε Πλεύρη, αφήστε τα αυτά. Αφού δεν την καταδικάζετε. Καταδικάστε εσείς την κατοχή. Όταν σας λέω ότι χαϊδεύετε τη Χαμάς, ενοχλείστε. Αλλά δεν την καταδικάζετε τη Χαμάς. Το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Καταδικάστε τις σφαγές 34.000 Παλαιστινίων. Μικρών παιδιών. Εσείς τώρα καταδικάστε τα. Χαμάς δεν θα μου πείτε τι θα κάνω. Αυτά, αυτά στη Σοβιετική Ένωση. Στη Σοβιετική Ένωση. Να δούμε με ψυχραιμία ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας. Σας ρωτώ. Να δούμε με ψυχραιμία ποια είναι τα συμφέροντα. Το Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο. Όχι. Και εσείς λέτε όχι. Ξεκίνησαν άρα προστατεύετε τους τρομοκράτες Χαμάς. Τελεία.
Το Παλαιστινιακό ξεκίνησε 7 Οκτώβρη. Εγώ δεν σας λέω αν ξεκίνησε 7 Οκτώβρη. Όχι, την πράξη. Να μου πείτε. Την πράξη στις 7 Οκτώβρη την καταδικάζετε ή όχι. Καταδικάζετε την κατοχή 75 χρόνια. Είδατε τώρα. Είδατε τώρα. Άρα τελικά, επειδή 75 χρόνια κατέχει το Ισραήλ, συμπέρασμα. Σωστά η Χαμά. Αναμενόμενη αντίδραση. Αυτό είναι δικό σας. Αναμενόμενη αντίδραση που μπήκανε μέσα, βίαζαν γυναίκες και σκότωναν γυναίκες. Είστε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εντάξει. Όπου και χρόνου. Είστε εκτός τόπου. Εσείς μάλλον. Και δεν έχετε καταλάβει τι έχετε πει, γιατί εγώ αυτό οφείλω να πω δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει από τον Γενικό Γραμματέα. Δεν το έχω ακούσει. Αναμενόμενη αντίδραση, λέει το ΚΚΕ, το ότι μπήκανε μέσα και σφάζανε στο φεστιβάλ τους άμαχους. Δεν έγινε αυτό και το ξέρετε. Δεν έγινε ποτέ. Βγήκανε στοιχεία που δεν γίνανε έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όπως τα πήρατε από το Ισραηλινό. Δεν έγιναν έτσι. Δεν σκοτώθηκαν κόσμος. Δεν σφάξαν κόσμο. Είστε αλακάρτ. Είστε... Ναι. Εν πάση περιπτώσει τώρα... Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εντάξει, αυτό είναι μια κατάσταση. Δεν είναι μια κατάσταση. Έχουμε νεκρούς. Πριν είπαμε για το βουλευτή που λέτε χειροδική και εδώ πέρα έρχεται ένα ακόμα και σας λέει δεν έγιναν έτσι, που μπήκανε και βλέπαμε να κυνηγάνε τις γυναίκες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν όμοιροι. Οικογένειες δεν βρίσκουν τα παιδιά τους. Και έχουμε το ΚΚΕ να λέει δεν έγινε έτσι όπως σας τα λένε. Πώς γίνανε. Οι όμοιροι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι όμοιροι. Βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύματα. Δεν υπάρχουν όμως. Αλλάζουν και πλέον με τέτοια ψυχραιμία εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί αυτό που ακούτε? Κοιτάξτε, τώρα. Πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Δεν ενοχλεί ότι δεν καταδικάζεται. Δεν γίνεται να φωνάζετε έτσι σε ένα πάνελ. Ότι έχετε βγάλει πολεμική αρχή και δεν σας ενοχλεί, κυρία Βρετού. Ότι αυτή τη στιγμή κάποιο μέσα στο πάνελ λέει ότι η Χαμάς ήταν αναμενόμενη αντίδραση. Δεν σας ενοχλεί? Κύριε Πλεύρη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Άμα δεν σας ενοχλεί. Εμείς καταδικάσαμε την επίθεση. Άρα δεν σας ενοχλεί να ακούτε την αναμενόμενη αντίδραση. Αυτά είναι που πρέπει να πρέπει να έχετε το ρόλο του ψήφου σε εκλογές. Είστε μέλος της κυβέρνησης και που μας έχει πλέξει. Θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Σταματέλου και να μου εξηγήσει ότι αυτό που το ΚΚΕ λέει συχνά πυκνά, ότι με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, με τις κινητοποιήσεις του λαού, με το ένα με το άλλο, θα οξομαλυνθούν τα πράγματα, θα είναι καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, εάν με τόσες απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει και με τόσες δυναμικές παρουσίες πραγματικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί ουσιαστικά αυτό το κόμμα είναι που μπαίνει μπροστά, δεν έχουμε δει κατά τα δικά σας λεγόμενα καλύτερες μέρες οι εργαζόμενοι. Άρα... Θα διαφωνήσω μαζί σας. Διαφωνήστε όσο θέλετε. Έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι οι εργαζόμενοι. Ορίστε. Έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι έχουν δει ως τώρα καλύτερες μέρες. Θέλω να πω ότι... Άρα έχουν δει καλύτερες μέρες. Αν περιμένουν... Μου λέτε, ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός θα χαρίσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τριετίας, αυξήσεις στους μισθούς, θα πάρει μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να μην θρηνούν η εργατική τάξη καθημερινά σχεδόν θύματα. Θα δώσει πίσω το 13ο, το 14ο μισθό στο δημόσιο, που έχουν οι μνημονιακές περικοπές. Για να βάλω και έναν αστερίσκο, ότι τα μνημόνια δεν τελείωσαν το 18. Μπορούμε να ενημερώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ή όποιον άλλον πιστεύει ότι τελείωσε η δεσμεύση των μνημονίων. Υπάρχει ότι απλώς τώρα λέγονται με άλλο όνομα. Ναι. Αν όχι, γιατί ο μισθός μας είναι στα επίπεδα των μνημονιακών περικοπών και δεν έχει πάει στις προμνημονιακές, στα προμνημονίων επίπεδα. Θέλω να σας πω ότι γίνονται πολύ σκληροί αγώνες και δεν είναι περίπατος όλα για την κυβέρνηση για να προχωρήσει μέτρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα... Μου πέτατε στο ερώτημα όμως. Ναι, αυτό που πάνω σας απαντήσω, ότι γίνονται σκληροί αγώνες και διαπραγματεύσεις, ότι υπάρχουν κλάδοι σε διάφορους χώρους εργαζομένων, από τον τουρισμό και τις μεταφορές μέχρι το μέταλλο, που έχουν καταφέρει να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας εκεί που δεν υπήρχε καθόλου, έχουν καταφέρει να κερδίσουν αυξήσεις στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, έχουν καταφέρει να ανακληθούν απολύσεις. Και συνεχίζεται. Δεν είναι όλα περίπατο, το τονίζω. Ένα χαρακτηριστικό... Για την κυβέρνηση εννοώ. Εγώ ρώτησα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθεια που κάνει στα δημόσια νοσοκομεία να προχωρήσει τη μετατροπή τους πλήρως επιχειρήσεις ΑΕ. Ναι. Το τελευταίο βήμα το ξέρετε, φαντάζομαι, τα απογευματινά χειρουργεία. Έχει. Δυσκολεύονται πάρα πολύ κάτω από τις παρεμβάσεις των σωματείων των εργαζομένων, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που έφτασε μέχρι και σε νομική προσφυγή της κοινής υπουργικής απόφασης για να μην προχωρήσει αυτό το έσχος των απογευματινών χειρουργείων.
χειρουργείων. Έχουν μπλοκαριστεί τέτοιου είδους κινήσεις και με παρεμβάσεις εργαζομένων και με την προς τιμήν τους αποχή από αυτό το μέτρο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συντριπτική πλειοψηφία, κύριε Πλεύρη, δεν συμμετέχει. Συμμετέχει στα απογευματά. Γιατί τα απογευματά δεν πάει να τα κάνουν ο Άδωνος Γεωργιάδης. Προσπάθησαν. Οι γιατροί πάνε και τα κάνουν. Δεν κάνουν ακόμα οι γιατροί. Γιατί έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν επικοινωνούμε κάτι που δεν υπάρχει κιόλας. Θέλετε να μιλάτε όλοι μαζί πάλι. Θα σας πω για τον Ευαγγελισμό που δουλεύω εκεί. Προσπάθησε πάρα πολύ. Είστε εσείς? Ναι, είμαι παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Α, μετά σας θέλω. Ωραία. Έχω παθολογικά αίτια. Ναι, τι με κοιτάς. Πήγαινε στο νοσοκομείο να κάτσει την ουρά. Εγώ δεν πάω. Νοσοκομείο πρέπει να πάτε στην πρωτοβάθμια. Αν θέλετε να πάτε πρώτα στην πρωτοβάθμια. Δεν υπάρχει. Πηγαίνετε μια χαρά πρωτοβάθμια. Υπάρχει. Το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας. Το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας είναι κακό κέντρο υγείας είναι. Παιδιά, να σεβαστούμε. Όλα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία είναι καλά επειδή είναι καλό το προσωπικό που δουλεύει. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι επειδή έχουμε στήριξη και υποδομές. Και υποδομές. Στον Ευαγγελισμό, για παράδειγμα, στην Γενική Εφημερία λειτουργεί ένας από τους τρεις αξονικούς λόγω έλλειψης προσωπικού. Με αποτέλεσμα αναμονές που λέτε να είναι. Το νοσοκομείο δεν είναι μαγνητική. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει χώρο τη υγεία που δεν θα βρείτε κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι υλοποιώντα κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή ω τώρα κυβερνήσει, δεν είναι προσωπικό ο ένα υπουργό ή ο προηγούμενο. Ο ένα παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον. Ο κύριο Πλεύρη έβαλε το δικό του λιθαράκι ω υπουργό υγεία και μάλιστα μέσα στην πανδημία κατήργησε, α πούμε, την πλήρη και αποκλειστική εργασία των γιατρών του Δημόσιου Συστήματο Υγεία με τον εμβληματικό νόμο επί υπουργία του. Ο καθένας κάνει και βάζει την υπόλοιπη.